Γεια σα, Αλεξάνδρα. Πώς είσαι? Είμαστε στην αντίθεση σήμερα. Ναι. Μαύρο-άσπρο. Αλεξάνδρα, μαγειρεύεις καθόλου? Πάρα πολύ. Αλήθεια? Είναι το αγαπημένο μου χόμπι. Δεν σου το είχα καθόλου. Ναι, πάρα πολύ. Συνέχεια. Ξέρεις, γιατί και ο έρωτας περνάει από το στομάχι, όπως λένε. Εγώ που μικρή μαγείρευα και το συνεχίζω ακόμα. Φαντάζομαι είναι ένα στοιχείο που κέρδισε το σύντροφό σου. Τόσο από το εμφανές. Άντε καλέ. Και το προφανές. Το κέρδισε κι αυτό. Να σε ρωτήσω κάτι, ποιο είναι το καλύτερο φαγητό που έχει, σπεσιαλιτέ σου, α πούμε. Κινέζικο κάνω πολύ καλό. Γλυκόξινο, ξέρει. Καλέ, θα με τρελάνει σήμερα, έτσι. Ναι. Κάνει και κινέζικο. Και γλυκά και το πάντα, ό,τι μπορεί να φανταστεί. Φτιάξε μια μέρα, μα βρει λίγο χρόνο, λίγο κινέζικο. Σε ταπεράκι. Θα το συνδυάσω και με τα ρούχα μου. Το περιμένω πώ και πώ. Για πού ετοιμάστηκε? Λοιπόν. Λίγο θε να μου βγάλει αυτά τα γυαλιά, γιατί με αποσυντονίζουν. Ναι. Ναι, είναι κάπω περίεργα. Λοιπόν, δεν σου έχει και τόσο ωραίο μακιγιάζ. Ναι, κάνει και έντονο μακιγιάζ. Κρίμα είναι. Λοιπόν, είναι αρχές Σεπτέμβρη, ζω στο Μανχάταν, είμαι μοντέλο και έχω πάει σε ένα after show privé party. Επειδή δεν πρόβλημα να πάω στο show, λόγω του προγράμματός μου, πάω κατευθείαν στο party. Και είμαι έτοιμη. Να μας πει η Ραμόνα. Γεια σας. Καμιά σπιρίνη να συνέλθει λίγο. Ασπιρίνη. Ναι, ναι, καμιά σπιρίνη. Θα πάρω μετά. Τι ρεπερτόριο τραγουδάς έτσι ντυμένη? Αν απλά πήγαινες για να ανάψεις το δέντρο, μπορεί να στεκόνα καλύτερα αυτή η εικόνα, καταλαβαίνεις. Θα ήθελα να πω και ένα τραγούδι. Θα αυτά. Αυτά. Εντάξει. Εντάξει. Είχαμε ένα ατύχημα το πρωί με την Τζόρτζια. Παραλίγο να τρακάρουμε και ήταν λίγο, έπατα ένα σοκ. Εγώ οδηγούσα κανονικά και... αυτός ο κύριος δεν τα έπρεπε να οδηγήσει, γιατί εγώ έχω και δύο παιδιά στο σπίτι.